Κυρίες και κύριοι, παρευρίσκεστε στη σημερινή εκδήλωση. Στηρίζεται έτσι μια προσπάθεια των μικρών μαθητών να πλησιάσουν όλους τους μεγάλους, προτείνοντάς τους αξίες που έχουν λησμονήσει. Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής με τίτλο «Διατροφική αυτάρκεια και ντόπιοι σπόροι για το δημοτικό και περιβάλλον και υγεία για τον νηπιαγωγείο». Σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε στα μικρά και μεγάλα παιδιά την αξία της αυτάρκειας που εξασφαλίζεται μόνο μέσα από τη χρήση των παραδοσιακών ποικιλιών. Αξία που προϊονίζει κάποιες άλλες όπως αυτές της ελευθερίας και του πολιτισμού. Όταν είσαι αυτάρκης είσαι ελεύθερος και όταν είσαι ελεύθερος παράγεις πολιτισμό. Πρόκειται για μια απόπειρα μίμησης των παιδιών μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργία, στη χαρά της επαφής με τη φύση, στη βαθύτερη γνώση του κόσμου που μας περιβάλλει. Έτσι τα παιδιά θα γνωρίσουν την αέναη πορεία των σπόρων, θα σεβαστούν το κάθε πλάσμα που μοιράζεται στη γη μαζί μας και θα καταλάβουν τη θέση τους στον κόσμο. Θα φυτέψουν, θα σκαλίσουν, θα κοπιάσουν, θα ποτίσουν, θα φροντίσουν, θα διαθέσουν τον χρόνο τους για ένα παιχνίδι ζωτικής σημασίας. Οι μικροί κυπουροί μαθαίνουν έτσι να αγαπούν, να σέβονται, να υπολογίζουν την ίδια τη ζωή, γνωρίζοντας από κοντά με βιωματικό τρόπο το μεγαλείο της φύσης. Καλούνται να ανακαλύψουν μόνοι τους και να εμπεδώσουν πανάρχιες γνώσεις, να αυτενεργήσουν, να πάρουν πρωτοβουλίες και να δραστηριοποιηθούν ομαδικά, αναγνωρίζοντας την αξία της κοινότητας και της συνεργασίας. Συνάμα γίνονται οι ίδιοι πρεσβευτές ενός ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία με τον ιδανικότερο τρόπο, μοιράζοντας το αποτέλεσμα των κόπων τους στους συγχωριανούς τους. Ακούραστη αρρωγή σε αυτή την προσπάθειά μας είναι εδώ και χρόνια συντονιστές της τοπικής ομάδας του Πελίτη, ο Κώστας Τσίγκος και Χαρά Σαΐτη. Η επαφή τους με τα παιδιά είναι μοναδική, αξεπέραστη, θεμελιώδης. Στα πρόσωπά τους οι μικροί μαθητές έχουν βρει τους φίλους, τους οδηγούς, τους συμπαίκτες. Ο Κώστας με τη βαθιά γνώση των μεθόδων και των μυστικών της καλλιέργειας και η Χαρά με την παιχνιδιάρικη αλλά απολύτως ουσιαστική εικαστική της παρέμβαση. Τους ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα παρακαλέσω να δώσουμε την ευκαιρία να μας πει δύο λόγια ο εκπρόσωπος των μαθητών, μια και οι ίδιοι είναι οι εκτελεστές, οι υλοποιητές αυτήν της εκδήλωσης. Στην περσινή εκδήλωση που έγινε την Πρωτομαγιά, βάλαμε όλοι μας ένα στίχημα. Πως κάθε χρόνο θα μοιραζόμαστε μαζί σας τους σκόπους της προσπάθειάς μας. Τα μωρά μας μεγαλώσαμε με φροντίδα και ευαισθησία, σας τα παραδείχνουμε με την υπόσχεση να τους παιχτείτε ανάλογα και να προσπαθήσετε να κρατήσετε από αυτά τα δικά τους παιδιά, τους πολύτιμους πόρους τους, να μπορέσετε έτσι να καλλιεργήσετε του χρόνου τα δικά σας φυτά. Να κάνετε τη ζωή σας πιο ελεύθερη, χωρίς να εξαρτάστε από κανέναν, ούτε από εμάς. Σκοπός μας να κάνουμε όλοι μαζί το ιδανικό της αυτάρκειας, το μεγάλο μας όπλο. Όλα τα φυτά είναι αδελφοί και αδελφές μας. Μας μιλούν και αν προσέξουμε μπορούμε να τα ακούσουμε. Είναι τέταρτη χρονιά που καλλιεργούμε φυτά από σπόρους που κρατήσαμε εμείς. Μας έμαθαν πως ο Κώστας και η Χαρά, οι συντονιστές της τοπικής ομάδας του Πελίτη, είναι πάντα κοντά μας και τους αγαπάμε. Περνώντας ο καιρός, με την προσπάθεια, την επιμονή και τον σεβασμό, καταλάβαμε πως τα φυτά χρειάζονται την καλή διάθεση και την αγάπη μας. Αφού κραστήκαμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συνάντησαν καθώς μεγάλωναν, αυτά με τη σειρά τους ανταποκρίθηκαν. Μας έδειξαν με τον τρόπο τους ότι είμαστε όλοι παιδιά ενός κόσμου που απαιτεί αρμονικές σχέσεις. Το Δημοτικό Σχολείο Σφακιωτών και Καριάς θα είναι πάντα κοντά και θα υποστηρίζει την προσπάθεια.
προσπάθεια όλων αυτών που οραματίζονται μια κοινωνία αυτάρκειας με σεβασμό στο περιβάλλον. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να δώσουμε το μήνυμα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της χαράς, να μοιράζεσαι και της ευφορίας. Δεν πληρώνουμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Θα παρακαλέσω την κυρία Σαΐτη να μας πει δύο λόγια, αν είναι και είναι συντονίστρια της τοπικής ομάδας του Πελίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Μεγάλη χαρά σήμερα εδώ. Με πάει λίγο πίσω, πριν μερικά χρόνια, που πολύ δειλά και διστακτικά οι υπεύθυνοι του σχολείου μας πλησίασαν, προτείνοντάς μας να τους προτείνουμε πράγματα που μπορούν να κάνουν με τα παιδιά και να σχετίζονται με τους σπόρους. Ξεκίνησε αυτό, κάναμε εικαστικά, κάναμε κήπους, κάναμε γιορτές. Φτάσανε σήμερα στο επίπεδο μόνα τους τα παιδιά, χωρίς καθόλου τη βοήθειά μας, παρά μόνο έτσι την καλή μας διάθεση που τους στέλναμε και την αγάπη μας, να παράξουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που σκέφτηκα μόλις ήρθα εδώ και είδα όλα αυτά τα φυτά, ήταν ότι αυτό που πρέπει να κάνει ένα σχολείο σήμερα δεν είναι να μάθει τα παιδιά γράμματα, αλλά είναι να κάνει τα παιδιά ελεύθερους πολίτες και να τα κάνει δημιουργικούς ανθρώπους, ανθρώπους που δημιουργούν. Και οι σπόροι, πέρα από όλα τα άλλα, δίνουν και αυτό. Δίνουν την ευκαιρία της δημιουργίας. Μαθαίνουν στα παιδιά να είναι υπεύθυνα, να αναλαμβάνουν ευθύνες, την ευθύνη των πράξεών τους. Έχουν την ευθύνη να πάρουν το σπόρο, να τον φροντίσουν, να τον μεγαλώσουν, να γίνει φυτό και μετά να δείξουν γενναιοδορία και να χαρίσουν αυτά τα φυτά στον κόσμο που περιβάλλει το σχολείο τους, στους γονείς. Ξέρετε, και οι γονείς εξελίσσονται μαζί με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών. Τι μας λένε λοιπόν σήμερα αυτά τα παιδιά εδώ με τα όμορφα χαμόγελα? Μας δίνουν αξίες. Τις αξίες που απλόχερα μας διδάσκει η φύση, αρκεί να κάτσουμε να την ακούσουμε. Ξέρω ότι είστε ανυπόμονοι και θέλετε να διαλέξετε τα δικά σας φυτά που θα πάρετε στο σπίτι σας. Εγώ μόνο εδώ να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στους δασκάλους τους. Να πω ότι θα είμαστε μαζί τους σε κάθε τους προσπάθεια, να τους βοηθάμε με κάθε τρόπο. Δύο λόγια για το Πελίτη. Είμαστε θελοντές. Όλοι οι άνθρωποι του Πελίτη είναι μόνο εθελοντές, χωρίς κανένα όφελος, κανένα κέρδος, ούτε οικονομικό, ούτε κανενός άλλου είδους. Έχουμε ξεκινήσει πάνω από 20 χρόνια αυτή την προσπάθεια. Μαζεύουμε σπόρους, τους διασώζουμε και τους διαδίδουμε. Κάνω έκκληση, αν κάποιος από εσάς φυλάει ντόπιους παλιούς σπόρους που καλλιεργούνταν εδώ στην περιοχή, στην ορεινή Λευκάδα, να έρθει σε επαφή μαζί μας, γιατί εμείς μπορούμε και να τους διαφυλάξουμε και να τους διαδώσουμε και να τους διασώσουμε. Και ξέρετε, όπως είπαν και πριν, όπως ακούστηκε και πριν, σήμερα το να παράγουμε την τροφή μας, το να φυλάμε τους παραδοσιακούς σπόρους και να τους καλλιεργούμε, είναι ίσως η πιο επαναστατική πράξη που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες ή για οτιδήποτε θελήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Από κάτω τα ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σαΐτη και τον κύριο Τσικό που είναι μαζί μας. Θα ήθελα να σας πω ότι τα φυτά που μπορούμε να πάρουμε για να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε όλοι το ίδιο είναι 4 ντομάτες και 3 μελιτζάνες. Οι ποικιλίες που έχουμε είναι, η ντομάτα είναι παραδοσιακή καραγκόλα, η παλιά λεφαρτική ποικιλία, και οι μελιτζάνες είναι άσπρες και μόβ. Οι άσπρες είναι φλάσκες και οι μόβ είναι μακρόσπρες. Όλα τα φυτά είναι από παραδοσιακές ποικιλίες και μπορείτε να κρατήσετε τους δικούς σας σπόρους. Τα φυτά θα σας τα βάλουν τα παιδιά τα ίδια μέσα στα φυτάκια για να μην υπάρχουν προβλήματα. Thank you.
και για το μαγειρεύει. Έλα εδώ, Madame.